νοσοκομιακών ιατρών νομού Πέλλας. Συμμετέχει στη σημερινή μεγάλη κινητοποίηση και απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στα σωματεία, στους φορείς και στους συλλόγους που είναι εδώ σήμερα για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, την υπεράσπιση των εργασιακών κατακτήσεων ενάντια στην ακρίβεια και τη λαϊλάτιση του λαϊκού εισοδήματος από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η αγανάκτηση και η οργή ξεχυλίζει, γιατί οδήγησαν σε κλείσιμο τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Έδεσας και το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Γιαννιτζών κινδυνεύει με λουκέτο αν δεν γίνουν άμεσα προσλήψεις τουλάχιστον 2 μόνιμων ογκολόγων. Γιατί στα συρτάρια τους έχουν σχέδια για συγχωνεύσεις κλινικών όπως της ΜΕΦΤΙΚΙΣ, της Παθολογικής και άλλων, αντί να προχωρήσουν στην ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων κλινικών και σε ανάπτυξη νέων τμήματων με βάση τις σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες του λαού της περιοχής. Γιατί σχεδιάζουν την παραπέρα υποβάθμιση των ομαρχιακών νοσοκομείων και τη μετατροπή τους σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας που θα λειτουργούν σαν μεγάλα κέντρα υγείας. Γιατί έχουμε γονατίσει από τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό. Γιατί ενώ οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί, είμαστε λιγότεροι από ότι πριν λίγα χρόνια, που και πάλι τότε λίγοι ήμασταν. Και η κυβέρνηση αντί για μόνιμες προσλήψεις, δρομολογεί απολύσεις υγειονομικών. Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε να βλέπουμε τους ασθενείς μας να γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στα νοσοκομεία προς ανέβρεση κλίνης, να χαροπαλεύουν διασωληνωμένοι στη λίστα αναμονής για μια κλίνη ΜΕΘ. Γιατί δεν ανεχόμαστε τον αποκλεισμό των ασθενών με τα νοσήματα πέρα του COVID από τα νοσοκομεία μας, καθώς αυτά έχουν μετατραπεί εδώ και 2 χρόνια σε νοσοκομεία σχεδόν μιας νόσου. Η οργή ξεχυλίζει γιατί αντί να επαναλειτουργήσουν τα νοσοκομεία που έκλεισαν οι κυβερνήσεις, προγραμματίζουν το κλείσιμο και άλλων. Γιατί η κυβέρνηση λιβανίζει τους μεγαλοκλινικάρχες που άδραξαν την ευκαιρία να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα σέρνει στα δικαστήρια τους συναδέλφους που αγωνίζονται και για τα αυτονόητα. Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες όλοι στο πόδι. Γιατί δεν έχουμε πλέον καμία αμφιβολία για τις προθέσεις τους και τους σχεδιασμούς τους. Η κινητοποίηση των μαζικών φορέων των σωματείων των συλλόγων μπορεί να βάλει φρένο στην εγκληματική πολιτική τους και να διεκδικήσουμε να μην κλείσει το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Γιαννιτζών, να ενισχυθεί, να οργανωθεί με υποδομές και μέσα ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα. Να επαναλειτουργήσει η ΜΕΘ του νοσοκομείου Έδεσας. Καμιά μετακίνηση κλινικής τμήματος των νοσοκομείων Έδεσας και Γιαννιτζών. Να ενισχυθούν οι κλινικές, οι παθολογικές και τα ΤΕΠ των 2 νοσοκομείων. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με κατεπίγουσες διαδικασίες. Να σταματήσουν οι αναγκαστικές μετακινήσεις για να μπαλώνονται τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης. Αποφασιστική ενίσχυση των κέντρων υγείας. Να επιστρέψουν άμεσα οι συνάδελφοι που είναι σε αναστολή με συχνά τεστ. Όχι στις απειλές για απολύσεις. Να ατεθεί στην απόλυτη διάθεση του κράτους υποχρεωτικά και ανεφόρον το σύνολο των δομών και του υγειονομικού προσωπικού του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα υγείας. Επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα πρώτων του 2012, επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, ένταξη στα βαρέα και ενδυγιεινά, άμεσα ριζικά μέτρα για την αναστροφή του ρεύματος ιατρικής μετανάστευσης, ενιαίο καθολικό αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην υγεία. Δεν συμφιλειωνόμαστε με τη βαρβαρότητα. Συλλογικά, μαχητικά μαζί με το λαό, με τα άλλα σωματεία και τους φορείς, συνεχίζουμε τον αγώνα. Γεια σας.